Καλησπέρα φίλοι και φίλες, καλώς ορίσατε. Εδώ έχουμε την τιμή και την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε έναν από τους προτεργάτες του metal εδώ στην Ελλάδα, πρώην μέλος και αρχικό μάλλον μέλος των Rotting Christ, των Varathron, πλέον με τους Yoth Iria, τον Jim Mutilator. Γεια σου Δημήτρη. Γεια χαρά παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για την τιμή που μου κάνετε να με φιλοξενήσετε στο κανάλι σας. Εμείς ευχαριστούμε, είναι ιδιαίτερη τιμή που βρισκόμαστε εδώ μαζί σου σήμερα για να μιλήσουμε λίγο για τα σχέδιά σου, για τη νέα σου μπάντα, για το νέο σου εγχείρημα. Yoth Iria λοιπόν, έτσι. Έτσι ακριβώς, είναι νέα μου μπάντα, μετά από πολλά χρόνια αποφάσισα να ξαναεπιστρέψω στα μουσικά δρόμενα. Μια ιδέα βέβαια που ξεκίνησε στα μέσα του 2000, αλλά βέβαια πήρε πολλά χρόνια για να πάρει σάρκα και οστά. Βρισκόμαστε κάπου στην Πίνδο, σε ένα πολύ όμορφο μέρος, ένα μέρος όπου η φύση μιλάει και φαντάζομαι ότι κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα, έτσι. Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Ήταν γύρω στο 1984 όπου εγώ και ο Σάκης ο Τόλης, ο γνωστός, φτιάξαμε μια μπάντα έτσι με τα παιδικά μας βιώματα και τα παιδικά μας ακούσματα του Black Church. Black Church ήταν μια μπάντα που κυρίως έπαιζε διασκευές από Rainbow, UFO. Είχαμε φτιάξει και 2-3 δικά μας κομμάτια έτσι σε πιο heavy φάση, New Wave of British Heavy Metal, και με τις πρώτες μας επιρροές από Venom, Celtic Frost και τέτοια. Όπως γνωρίζετε όλοι βέβαια, μετά από 3 χρόνια μπήκε και ο Θέμης στο συγκρότημα και φτιάξαμε τους Rotting Christ. Αλλά πραγματικά η όλη ιστορία ξεκινάει εδώ πέρα. Είναι ένα πολύ όμορφο μέρος, έτσι, και ήθελα να σε ρωτήσω ότι από τα πρώτα σου βήματα ήταν πηγή έμπνευσης το όλο φυσικό τοπίο. Περνούσαμε όλα μας τα κολακρύγια εδώ πέρα, γιατί και όλοι μας έλκουμε καταγωγή από εδώ πέρα, από τους γονείς μας. Επομένως, μόλις κλείναν τα σχολεία, εμείς κατευθείαν ερχόμασταν εδώ στους παππούδες και στους γιαγιάδες. Όλη τη μέρα παίζαμε, όλη τη μέρα μέσα στα δάση τρέχαμε, και θεωρώ όλο αυτό είχε ένα αντίκτυπο και στη μουσική μας και στα δημιουργήματά μας. Πολύ ωραία. Από εκεί και πέρα λοιπόν, Rotting Christ, μια μπάντα που έμελε στα επόμενα χρόνια να κατακτήσει τον κόσμο, πολύ καλά άλμπουμ στην αρχή, τα οποία είχες πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, με ενέργεια πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της εποχής. Εντάξει, κοίτα να δεις, τώρα εγώ δεν μπορώ να κρίνω πράγματα που έχω κάνει και που συμμετέχω, έτσι. Θεωρώ ότι σίγουρα ξεκινήσαμε σε μια εποχή που υπήρχαν ελάχιστες μπάντες στον πλανήτη. Βάλαμε την Ελλάδα μαζί με κάποιες άλλες μπάντες από το εξωτερικό στο παγκόσμιο χάρτη. Και άμα το σκεφτείς, είναι λίγο περίεργο μια χώρα πολύ μικρή όπως η Ελλάδα να είναι πρωτοπόρος. Δηλαδή σκέψου χώρες όπως η Γερμανία, η Αγγλία δεν είχαν πολλά πράγματα να πούνε τότε στη δεύτερη εποχή του black metal. Έτσι ήμασταν εμείς και κάποιες νορβηγικές μπάντες. Και σε μια δύσκολη. Ένα δύσκολο είδος μουσικής τουλάχιστον για την εποχή. Και σε ένα δύσκολο είδος μουσικής, αλλά μην φανταστείτε ότι εμείς δεν είχαμε και τα μέσα που είχαν μπάντες του εξωτερικού. Μπράβο, έτσι. Ναι. Απομονωμένοι κάτω στο νότο της Ευρώπης, χωρίς την τεχνολογία που είχαν άλλες χώρες. Αλλά το παλέψαμε, αλλά πάνω απ' όλα ήταν η ζωή μας όλη αυτό. Το αγαπούσαμε, το τρέξαμε, κάναμε τα πάντα για αυτό που αγαπούσαμε, χωρίς να μας ενδιαφέρει τίποτα. Και χωρίς να φοβόμαστε τίποτα. Ας μιλήσουμε λίγο τώρα για το παρόν και θα κάνουμε μετά μια βουτιά στο παρελθόν. Μίλησε μας λίγο, Δημήτρη, για τους Yoth Iria, για το νέο σου ξεκίνημα μετά από τόσα χρόνια, το οποίο αναμένεται δυναμικό, αν κρίνω και από τα 3 κομμάτια του EP, τα οποία βγήκανε τον Ιανουάριο, αν δεν κάνω λάθος.
Κοίτα να δεις. Καταρχήν είναι, έκανα κάτι που το γουστάρω και είναι πολύ βασικό για τη ζωή μου. Εν έτη 2020 δεν έχω προσδιοκίες ότι δημιούργησα κάτι πρωτοποριακό ή κάτι που δεν έχει ξανακουστεί. Ο κόσμος έχει ακούσει τα πάντα. Άπειρες μπάντες υπάρχουν, αλλά από την άλλη θεωρώ ότι έχω και εγώ ένα δικαίωμα σε αυτό που λέγεται metal μουσική. Και μεγάλο βεβαίως. Έτσι για την ιστορία να σου πω ότι τα κομμάτια βέβαια ξεκίνησα να τα γράφω το 2008-2009. Βέβαια μπαίνοντας στο στούντιο άλλαξε πολύ η αρχική τους μορφή και θεωρώ ότι σκληρύνανε περισσότερο. Από εκεί και πέρα 9 κομμάτια είναι ήδη έτοιμα για ένα πιθανό full length release μέσα στο 2020. Πολύ ωραία. Τα μέλη της μπάντας έτσι είναι νομίζω μέλη τα οποία έχεις συνεργαστεί και στο παρελθόν. Ναι, ο τραγουδιστής είναι ο The Magus, γνωστός από τους Νεκρομάντια, του Star Lord και από τις συμμετοχές του σε άλλες μπάντες. Πολύ γνωστή προσωπικότητα στον χώρο του Black Metal, έβαλε και αυτό το λιθαράκι του. Στις κιθάρες είναι ο Γιώργος Εμμανουήλ, γνωστός από τους Lucifer Child και από την πολύχρονη συμμετοχή του Roddy Christ. Ο Τζον Μάιλστορμ, ο ντράμερ. Και στα πλήκτρα βρίσκουμε τον αδερφό μου, Τζον Πατσούρης. Πολύ ωραία. Ένα εγχείρημα που ευελπιστούμε ας πούμε, να κρατήσει πάρα πολλά χρόνια και να σε δούμε σε μια θέση η οποία μας έλειψες. Πώς βρίσκεις γενικότερα το black metal μετά από τόσα χρόνια? Καταρχήν μου άρεσε αυτό που είπες, ένα εγχείρημα που θα κρατήσει όσο πάει. Ναι, αυτό, όσο ζω, δεν θα υπάρχει αυτό. Έτσι κι αλλιώς, δοσμένος μέσα από τη μουσική. Το black metal, τι να σου πω, είναι ένα πολύ σημαντικό παρακλάδι της metal μουσικής. Έχει προσφέρει πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Κοίτα, εγώ βασικά δεν μου πολύ αρέσει να βάζω τόσο πολύ ταμπέλες. Για μένα γενικά υπάρχει το metal και από εκεί και πέρα υπάρχουν εκφάνσεις του διάφορες, όπως είναι το black, το death, το power, το thrash. Όλα τα γουστάρω, μεταλλάς είμαι. Όσο για το black metal, εντάξει, είναι ένα ιδιαίτερο ιδίωμα. Πιο έτσι ακραίο, πιο σκοτεινό και γι' αυτό έτσι με τράβηξε περισσότερο και από φιλοσοφικής άποψης. Όσο για το ελληνικό black metal βλέπουμε ότι υπάρχει μια τεράστια σκηνή με υπέροχες μπάντες και πραγματικά θεωρώ ότι έχουμε από τις καλύτερες σκηνές στον κόσμο. Πλέον τα τελευταία χρόνια το black metal έχει ανωδική πορεία. Κάθε μπάντα η οποία ας πούμε, προσπαθεί να δώσει και την ψυχή της σε αυτό το ιδίωμα το κάνει ακόμα πιο ισχυρό, δίνει και την ψυχή της, το κάνει άψογα και επαγγελματικά. Και αν μη τι άλλο, Jim Mutilator δεν θα μπορούσε να λείπει αυτό το ιδίωμα που μέχρι στιγμής δείχνει δυναμικό. Υπάρχουν αντιδράσεις του κόσμου που σε βλέπει πάλι στη σκηνή, να μπαίνεις στη σκηνή μάλλον της μουσικής αυτής. Κοίτα, θεωρώ ότι οι περισσότερες αντιδράσεις είναι θετικές. Φυσικά πάντα θα υπάρχει κόσμος που δεν θα αρέσει αυτό που κάνουμε, βέβαια, αλλά ναι. Δεν μπορούμε να είμαστε και αρεστοί σε όλους την τελική, έτσι. Αυτή είναι και αυτό, η ιδιαιτερότητα του metal. Εμείς κάνουμε αυτό που γουστάρουμε και αυτό που αγαπάμε. Αλλά θεωρώ ότι γενικά η προσέγγιση του κόσμου είναι θετική απέναντί μας και θεωρώ ότι είναι καλή η νέα μας δουλειά. Όσον αφορά λίγο την στιχουργική μεριά των κομματιών, τι είναι αυτό το οποίο σε επηρεάζει και έτσι να φτιάξεις τη στιχομηθεία των κομματιών? Κοίτα, το βασικό μου μότο σαν άνθρωπος ήταν και είναι το non serviam. Μουσικά είναι το metal magic freedom. Βασικά, πολύ σωστό. Το μουσικό μου ταπεραμέντο με οδηγεί πάντοτε να μιλάω για την ελευθερία. Δηλαδή, ο άνθρωπος να είναι ελεύθερος, να μην φοβάται τίποτα. Η κεντρική ιδέα και τον Yoth Iria στιχουργικά είναι αυτό. Βέβαια, έχω πολλές επιρροές από αποκρυφιστές όπως ο Άλιστερ Κράουλι, ο Τζόνι Ντι, ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, ο Νοστράδαμος που είχα πάντα από την εποχή των Roddy Christ. Αλλά η κεντρική ιδέα όλων είναι ελευθερία. Και μην φοβάστε τίποτα, γιατί άμα κάθουμε και φιλοσοφήσουμε τα πράγματα, θα δούμε ότι ο φόβος είναι αυτός που μας κρατάει πίσω και πολλές φορές όλα τα κακά προέρχονται από το φόβο που δημιουργείται στο μυαλό μας, χωρίς λόγο. Πάμε να κάνουμε μία βουτιά στο παρελθόν και να μιλήσουμε λίγο για τον Jim.
πώς ξεκίνησε όλο αυτό το θέμα της μουσικής? Κοίτα, από τη δεκαετία του τέλη του 70, ένας συγγενής μου, συγκεκριμένα αδερφός της μητέρας μου, έφερε ένα δίσκο ZZ Top στο σπίτι. Δεν ήμουν 8-9 χρονο παιδάκι. Μόλις άκουσα τις πρώτες νότες από αυτό το βινήλιο, συγκλονίστηκα. Και παρόλο το μικρό της ηλικίας μου και το δύσκολο να βρούμε πολλά πράγματα εδώ πέρα, στην Αθήνα, άρχισα να ψάχνουμε. Μετά στα χέρια μου έπεσε ένας δίσκος των UFO, που παραμένει μια τεράστια λατρεία για μένα, και έτσι ξεκίνησε αυτό το ποτάμι. Μετά άρχισα να ανακάλυψα τους Iron Maiden, τους Black Sabbath, Judas Priest, Bullu, Esther Cult, Uran Hip, πάρα πολλές μπάντες, αλλά πάντοτε με εντυπωσίαζε το διαφορετικό. Μόλις ειδικά ανακάλυψα τους Venom, τους Celtic Frost και όλα αυτά, εκεί συγκλονίστηκα. Λέω, όπου εδώ είμαστε. Εκεί ήταν το πάτημα. Ωραία. Και έρχονται η Rotting Christ, η Varathron, μπάντες οι οποίες έζησες πολλά πράγματα, έτσι. Ναι. Όπως σου είπα, εντάξει, η πρώτη μας μπάντα ήταν η Black Church, το 87 φτιάξαμε τους Rotting Christ. Ένα χρόνο αργότερα με τον Στέφανο και τον Σπύρο, τον Captain Death, φτιάξαμε τους Varathron. Κάπως έτσι ξεκίνησε όλο το εγχείρημα αυτό. Metal φαινόμενο της Ελλάδας, ναι. Το Metal Era, μου θύμισες τώρα κατάσταση που έχουμε κατέβει Αθήνα διήμερη και έχω έρθει και έχω πάρει του Blizzard of Oz. Τι απίστευτες στιγμές. Συγκλονιστικό. Απίστευτο. Συγκλονιστικό. Απίστευτες. Ένα μαγαζί που όντως είχε περάσει πάρα πολλοί κόσμος, μπάντες του εξωτερικού και επίσης δεν έχει περάσει από αυτό το μαγαζί. Συνέχεια, ναι. Ήταν πολύ free κατάσταση, μέχρι και πρωινά πάρτι γινόταν, μπύρες, χάμος. Ο ρώσιμο της metal βιομηχανίας, το metal era, ήταν κάτι το οποίο πολύ λείπει. Λείπει πάρα ο κόσμος, ακούγαμε μουσική, μιλάγαμε. Πολύ ωραία φάση. Φτάναμε σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Καλή φάση. Εντάξει, πάει και αυτό, πέρασε. Μετά έκανα δυστυχώς, μετά το Metal Era έκανα 2-3 πράγματα. Κακώς τα έκανα, τέλος πάντων. Στη ζωή αυτή μαθαίνουμε. Αλλά τώρα η ζωή μου ξανά έχει μπει σε φυσιολογικούς ρυθμούς και κάνω αυτό που γουστάρω και θα το κάνω για όσο πάει. Έτσι, πώς αισθάνεσαι που επέστρεψες πάλι δυναμικά? Κοίτα, τώρα που αρχίζω όλη αυτή η διαδικασία να ξαναμπω στο στούντιο, να συζητάω για live και όλο αυτό, το γουστάρω πάρα πολύ. Σου λέω, είναι κάτι το συγκλονιστικό. Έχω την, παρόλο που κοντεύω τα 50, έχω τη δίψα και την πείνα 18χρονου, όπως ήμουν τότε. Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι δεν σου φαίνεται καθόλου. Ευχαριστώ. Έτσι, με την καμία. Αλλά ήθελα να σου κάνω και μία ερώτηση όσον αφορά λίγο τη μουσική βιομηχανία του τότε και του τώρα. Θέλω να μου συγκρίνεις λίγο πώς γράφατε μουσική τότε και πώς τώρα, έτσι, για να δούνε και να καταλάβουν και οι πιο νέοι μουσικοί πλέον, πόσο δύσκολο ήταν του τότε, ας πούμε. Κοίτα, τότε τα πράγματα ήταν εντελώς αναλογικά. Υπήρχαν παλιά μηχανήματα, κομπίνες, παραδοσιακές κονσόλες. Τώρα όλα γίνονται μέσω υπολογιστών, τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Εντάξει, κοίτα να δεις, όλα έχουν να κάνουν ωραίο με τον καλλιτέχνη και αυτό που έχεις μέσα σου. Τώρα, επειδή τα πράγματα, θεωρώ ότι τώρα τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα, είναι πιο εύκολο να γράψεις μουσική, πιο εύκολα να ηχογραφήσεις, καλύτερες ποιότητες στουντιακές, καλύτερες παραγωγές, πιο έμπειρη πλέον παραγωγή. Αλλά και τότε υπήρχε ένα feeling, ρε παιδί μου, ήταν το στούντιο τότε, το στούντιο ήταν μυσταγωγία τότε. Θυμάμαι όταν, γιατί πρέπει να σου πω, αν δεν το ξέρετε, ότι μαζί με το Σάκη είχαμε αγοράσει και τα Storm Studios. Ήμασταν και οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων στούντιο, όπου γράψανε πάρα πολλές ελληνικές μπάντες, Varathron, Necromantia, Zemial, Septic Flesh, Nightfall, Acid Death, τώρα Piranha, συγγνώμη τώρα αν κάποιες μπάντες ξέρεις, αλλά έχω Moonspell, Ancient Rites και πόσες μπάντες δεν έχουν γράψει εκεί πέρα, Samael. Τώρα λυπάμαι κάποιες μπάντες που τις ξεχνάω, παιδιά, συγγνώμη, Disharmony, Medieval Demon, ναι, έτσι για να πω κάποιες μπάντες, πάρα πολλές μπάντες είχαν έρθει εκεί πέρα και είχαν γράψει και όλη η φάση ήταν καθαρά μυσταγωγία, χαμός γινόταν. Θυμάμαι όταν γράφαμε The Mighty Cobra, Non Serviam, ερχόταν κόσμος, οι πόρτες ήταν ανοιχτές, μπύρες, τι να λέμε τώρα, καταπληκτικές εμπειρίες, παιδιά. Είχατε την έννοια του metal και αυτό περάσατε στην Ελλάδα, γι' αυτό και σας
θυμάται και σας αγαπάει ο κόσμος ακόμα και σήμερα. Εντάξει, και εμείς τον αγαπάμε, τον αγαπούσαμε τον κόσμο, τον αγαπάμε και πάντα θα τον αγαπάμε, γιατί ο κόσμος, παιδιά, είναι η ενέργεια και είναι αυτό που μας δίνει κίνητρο, που μας στηρίζει. Όλα τα οφείλουμε στον κόσμο. Μήπως πιστεύεις ότι αυτό λίγο έχει χαθεί, λίγο το feeling, μήπως επικρατεί λίγο πιο πολύ το star system, το να παίξω για να γίνω διάσημος και να κάνω τη ζωή του rock star από το να βγάλω το συνέστημα με τη μουσική? Κοίτα, θεωρώ στο metal ότι, κατά την προσωπική μου άποψη πάντα, θεωρώ ότι δεν ισχύει σε αυτό. Δηλαδή τα παιδιά επί το πλείστον παίζουν γιατί το γουστάρουν. Το metal είναι ένας διαφορετικός τρόπος ζωής, γιατί δεν είναι μόνο μουσική για μένα, είναι και τρόπος ζωής. Θεωρώ ότι το metal έχει να κάνει καθαρά με τα συναισθήματα και, και αυτά που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, γι' αυτό και να γινόμαστε μεταλλάδες. Θεωρώ ότι είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, γι' αυτό κάνουμε και διαφορετική μουσική. This is the call of the Lord! Θέλω να μου κάνεις μία σύγκριση μάλλον τον Rotting Christ τότε και τον Rotting Christ τώρα. Πώς τους βλέπεις τώρα σε σύγκριση με το τότε που τους ξεκινήσετε εσείς? Εντάξει, τώρα οι εποχές έχουν αλλάξει, τα πάντα εξελίσσονται, έτσι και οι Rotting Christ εξελίχθηκαν. Έχουν γίνει πιο όρημοι, πιο τεχνικοί, σε εισαγωγικά με την καλή έννοια πιο εμπορικοί. Και αυτό είναι λογικό, γιατί όσο μια μπάντα προχωράει και δουλεύει, τόσο πιο πολύ κόσμο αποκτάει. Βέβαια, η άποψή μου, η γενική άποψη είναι ότι οι Rotting Christ είναι μια κατηγορία μόνη τους. Δηλαδή, για μένα οι Rotting Christ είναι τα πάντα. Είναι black, είναι death, είναι thrash, είναι heavy. Δεν είναι τυχαίο που αυτή η μπάντα καταξιώθηκε να είναι μια από τις σημαντικότερες στη metal μουσική. Δεν θεωρώ ότι στους Rotting Christ μπορεί να βάλουμε ταμπέλα. Και αν τους βάζουμε κάπως, δηλαδή την black metal ταμπέλα, έχει να κάνει κυρίως με το στοιχουργικό και το, ας πούμε έτσι, το αντιθρησκευτικό, όλο αυτό αίσθημα που πηγάζει πάντα από τις πλειές των Rotting Christ. Αλλά καταρχήν, να πούμε και να δώσουμε και τα εύσημα στο Σάκη, γιατί θεωρώ ότι επειδή έχω δουλέψει πολλά χρόνια μαζί του, έχουμε συνεργαστεί και στην συγγραφή τραγουδιών και σε πολλά άλλα θέματα. Θεωρώ ότι είναι αυτό που λέμε genius σαν μουσικός. Το γενικό συμπέρασμα, παιδιά, είναι ότι οι Rotting Christ είναι μια κατηγορία μόνη τους. Οι Rotting Christ δεν έχουν ταμπέλα, δεν έχουν σύνορα, δεν έχουν τίποτα. Και αυτό το έχει δείξει η ιστορία και θα το δείξει ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Λοιπόν, το νέο EP, μιας και το αναφέραμε προηγουμένως, σε τι μορφές θα βγει? Καταρχήν υπάρχει ήδη ψηφιακά στο Bandcamp, όποιος θέλει μπορεί να το αγοράσει για 3-4 ευρώ. Και 10 Μαρτίου θα κυκλοφορήσει σε βινήλιο, σε κασέτα και σε CD, ευρωπαϊκή έκδοση από τον Dial Patterson, τον συγγραφέα του Non-Serviam του βιβλίου, και αμερικάνικο από τη Camera of Damnation. 10 Μαρτίου θα υπάρχουν δηλαδή και στις φυσικές τους μορφές. Επίσης θα υπάρχουν μπλουζάκια, μακριμάνια, κοντομάνικα, από όλα, όλα τα μεγέθη. Αυτό θα δημιουργηθεί κάποιο site της μπάντας? Ναι, τώρα είμαστε στην κατασκευή ενός band site, αλλά επίσης μπορεί να βρεθεί και από την εταιρεία Τρεπάλση Βέκο, με την οποία συνεργαζόμαστε για τη συγκεκριμένη κυκλοφορία. Πολύ ωραία. Η Yoth Iria είναι ένα εγχείρημα το οποίο, όπως είπαμε, θα διαρκέσει χρόνια. Άρα είναι μόνο στον Διακό ή θα ακολουθήσουν κάποια επερχόμενα live? Κοίτα, γουστάρω πολύ τη φάση των live. Βέβαια, όλα έχουν να κάνουν με το πιθανόν ενδιαφέρον. Αν υπάρξει ενδιαφέρον, και ευτυχώς βλέπω υπάρχει, ήδη ξεκίνησε κάποιο ενδιαφέρον. Περιμένουμε να σας δούμε και επί σκηνής, δηλαδή, εκτός. Ελπίζω να υπάρξει ενδιαφέρον και να μας δείτε, ναι. Purest of the game.
Είμαστε, όπως βλέπετε καλά, σε έναν ιδιαίτερο χώρο. Έναν χώρο όπου ίσως δουλεύτηκαν κάποια πράγματα, ίσως συλλήφθηκαν κάποιες ιδέες που έμελε να κατακτήσουν τον κόσμο, ίσως έγιναν πρόβες κάποια σετλίς, δεν ξέρω. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι κάτω από αυτή την καρδιά γίνανε φοβερές συζητήσεις και δημιουργήθηκαν πολλές σκέψεις και πάρθηκαν κάποιες σημαντικές αποφάσεις, τίποτα άλλο. Κάποια όνειρα ήταν πιο τρανταχτά από ό,τι τα περιμέναμε και ίσως σε πιο ασυνήθους τόπους, έτσι. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, να σου κάνω μια ερώτηση, έτσι, μιας που έψαχνα κάποια live στο ίντερνετ εκεί στο YouTube, σε είδα με τους covers στην Γκλασκόβη, σε ένα live. Στο Darkness Upon Us στο φεστιβάλ, όπου συμμετείχαν και οι Βάραθρον, έτσι. Και οι Βάραθρον. Μια ερώτηση που ήθελα να σου πω είναι, ποια ήταν τα συναισθήματα που βρισκόσουν πάλι επισκηνής και σε live μεγάλο του εξωτερικού σε σχέση με την αποχή σου όλα αυτά τα χρόνια? Κοίτα, καταρχήν πρέπει να ευχαριστώ τους cover που μου κάναν την τιμή να μοιραστώ μαζί τους τη σκηνή και να παίξουμε μαζί το Forest of Engai, το κλασικό κομμάτι που τον Ρότι Γκράι στα δοπάσα του Αρκτούρο. Το φεστιβάλ ήταν καταπληκτικό, παιδιά. Ήταν τρεις μέρες φοβερές, πάρα πολύ κόσμο. Βρήκα πολλούς φίλους και από τα παλιά που σκέψου κάποιοι μου είχαν παραγγείλει τον demo από το 89-90. Έτσι, συγκλονιστικές στιγμές. Πολλά νέα παιδιά βέβαια. Φοβερή εμπειρία. Γούσταρα πάρα πολύ. Και ανυπομονώ και ελπίζω του χρόνου να μπορέσω να παίξω και με την μπάντα μου, αφού υπάρχει ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο φεστιβάλ. Τέλος πάντων. Πάντως, τι να πω, η όλη εμπειρία ήταν συγκλονιστική. Γούσταρα πάρα πολύ. Ένιωσα τέλεια να ξαναείμαι στη σκηνή, έστω και για ένα τραγούδι μετά από τόσα χρόνια. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν αρκετά καλή και περάσαμε γενικά πάνω απ' όλα. Το βασικό είναι, παιδιά, ότι κάνεις να περνάς καλά, έτσι. Αυτό είναι. Αυτό έχει την ουσία, να περνάς καλά και να. Μ' αρέσει εμένα να είμαι στον δρόμο, μου αρέσουν τα live. Το έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια που ήμασταν με τους Ρότι Γκράι. Παίξαμε πολλά live, όσα πρόλαβα δηλαδή. Και είναι κάτι που μου έχει λείψει ο δρόμος, ναι. Περισσότερη ουσία, τι νομίζεις ότι περιέχει? Βασικά, η φάση πότε είναι, στο δρόμο ή πάνω στο live? Ή το καθένα έχει την ομορφιά του? Καλή ερώτηση μου κάνεις και δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Αλλά θεωρώ και στο δρόμο είναι καλά, αλλά και πάνω στη σκηνή, όταν είσαι και έχεις αυτή την ανταπόκριση από τον κόσμο, όταν έχεις αυτή την επικοινωνία και που ένα αλληλοεπιδρά ο κόσμος με σένα, δηλαδή ο φαν με το μουσικό, όλη αυτή η ανταλλαγή σε ενέργεια, θεωρώ ότι είναι κάτι το τέλειο και το συγκλονιστικό που πρέπει να το ζήσουν όλοι, είτε σαν φαν είτε σαν μουσικός. Αυτή η κούραση πώς αντιμετωπίζετε? Όταν εννοώ κούραση, ας πούμε, σήμερα σε αυτόν τον τόπο, μέχρι ξημερώματα, ξυπνάς, δύο ώρες ύπνο, στον επόμενο τόπο, στο επόμενο live, δηλαδή αυτό το συνεχόμενο πώς αντιμετωπιζόταν τουλάχιστον? Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπήρχε κούραση, όλα είναι στο μυαλό. Εντάξει, μια σωματική κούραση θα υπάρχει, κοιμάσαι λίγο, κάνεις και μια καλή διατροφή, ισορροπημένη και όλα πάνε καλά. Okay. Αλλά δεν υπάρχει κούραση, δηλαδή είναι τόσο η ενόργεια που παίρνεις από τον κόσμο, τόσο έντονα τα συναισθήματα, το να έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους που τους αρέσει η μουσική σου, που έρχονται να σε δούνε, να μιλήσουν μαζί, έστω να κάνετε μια χειραψία, είναι πολύ σημαντικό και σου δίνει πολύ δύναμη. Γι' αυτό θεωρώ ότι δεν υπάρχει κούραση. Αυτό είναι. Πώς υπήρχατε μία μπάντα και τότε και πλέον και τώρα και ήταν όλο το feeling της μπάντας? Θέλω να πω ότι ίσως ήταν πολύ κοντά με τον κόσμο. Ακόμα και τώρα και τα παιδιά Eroding Christ και εσύ γενικότερα δεν χάνετε ευκαιρία να απαντήσετε στους φαν, να μιλήσετε, να έχετε μία φυσική, ας πούμε, επαφή με τον κόσμο. Δεν το κάνουν όμως όλοι. Ακόμα και τώρα. Τι και αυτό πω, ίσως δεν ξέρω. Αλλά το λιγότερο που μπορείς να κάνεις απέναντι σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο που σε στηρίζει και σε αγαπάει είναι να είσαι σε επικοινωνία και σε επαφή μαζί του. Και θέλω να πω κάτι, ότι εντάξει, επειδή και το Σάκη και το Θέμη μεγαλώσαμε από παιδιά μαζί, είναι τα πλέον ακομπλεξάριστα άτομα. Δηλαδή είναι πολύ βασικό. Θεωρώ ότι ο Σάκης και ο Θέμης είναι τα πιο ακομπλεξάριστα άτομα που υπάρχουν. Εντάξει, δεν έχω γνωρίσει και τους άλλους, για αυτούς μπορώ να μιλήσω. Είναι αυτοί που ήταν τότε, είναι και τώρα. Εξού δηλαδή και η αγάπη που τους έχει ο κόσμος, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα με τους οπαδούς. Είναι αληθινή αυτό που λένε. Μεγάλη σημασία έχει αυτό που λες αυτό και θέλω να σου κάνω μια τελευταία σε αυτό το θέμα για να το κλείσουμε. Σε άλλες συνεντεύξεις που έχω πάρει με άλλους καλλιτέχνες, τους οποίους έχουμε λύσει, και γενικότερα με συνεντεύξεις που έχω διαβάσει,
οι περισσότεροι λένε ότι θα πρέπει να κρατάς και μία απόσταση. Συμφωνήσεις με αυτό? Εγώ προσωπικά διαφωνώ. Δεν βλέπω για ποιο λόγο να κρατάς απόσταση. Σωστό. Απέναντι στους φαν που σε στηρίζουν. Αλλά στην τελική ο καθένας όπως νομίζει κάνει. Έτσι ακριβώς. Δεν είμαι εδώ πέρα ούτε να συμβουλέψω ούτε να δώσω οδηγίες καλής συμπεριφοράς. Εμάς ρε φίλε έτσι μας βγαίνει, έτσι κάνουμε τώρα. Καθένας ό,τι γουστάρει κάνει στην τελική. Έτσι ακριβώς. Δημήτρη, σε βρίσκουμε εδώ στην καρδιά της Πίνγκου, σε ένα πανέμορφο μέρος. Μοιράζεις το χρόνο σου εδώ, πού σε βρίσκουμε αυτό το διάστημα βασικά? Κοίτα, επειδή τα τελευταία χρόνια που ανέβηκα εδώ πάνω μου αρέσει πάρα πολύ το μέρος και έχω δεθεί, προσπαθώ όποτε βρίσκω ευκαιρία να έρχομαι να περνά λίγο καιρό. Βασικά τον περισσότερο καιρό ζω στην Αθήνα, αλλά όποτε βρίσκω ευκαιρία το σκάω και έρχομαι έστω για λίγες μέρες να εμπνευστώ, να γράψω, να κάνω. Πιστεύω ότι είναι το ιδανικό μέρος. Έτσι πιστεύω και εγώ, ναι, ναι. Πιστεύω να σας άρεσε το μέρος. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Εμείς ευχαριστούμε για την τιμή που μας έκανες να μιλήσεις εδώ στην ταπεινή μας εκπομπή και αναμένουμε τουλάχιστον τεράστια πράγματα από τους Yoth Iria μουσικά. Πάνω απ' όλα και έτσι να σε δούμε να ασχολείσαι πάλι με αυτό που αγαπάς, γιατί μας έλειψες. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντα καλά και τα λέμε σύντομα και στην Ελλάδα για οτιδήποτε. Κυπητρία. Καλά.